Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με μια ζωντανή σύνδεση στο Ρέθυμνο. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης εκεί στο Ρέθυμνο, τον κύριο Ζαχαρία Τσουπάκη, καθώς έχουμε κατά κάποιο τρόπο το νέο οδικό χάρτη στο μέτωπο των διπλωμάτων οδήγησης. Κύριε Τσουπάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και για την υπομονή, αλλά και για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Θα υπάρξουν αλλαγές στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης. Οι νέοι και οι νέες, σύμφωνα με δημοσιεύματα που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, θα μπορούν να παρακολουθήσουν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα οδήγησης στις σχολές οδήγησης. Από τα 17, λοιπόν, τα νέα παιδιά θα εισέρχονται σε αυτή τη διαδικασία. Και θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τον εκπρόσωπο των εκπαιδευτών. Μάλιστα, ναι, αυτό έχουμε ακούσει και εμείς, διότι μέχρι στιγμής είναι, το έχουμε ακούσει, δεν έχουμε δει κάτι εγγράφος. Βέβαια. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο. Ένα προσωπικό σχόλιο σε αυτό είναι το ότι κοιτάζουμε να προάγουμε την οδική ασφάλεια. Και σύσσωμο το Υπουργείο τονίζει ότι η προσπάθεια που θα κάνουν για το νομοσχέδιο που καλούνται να φέρουν έχει να κάνει με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Και μας λένε, ξεκινάει μάθημα από τα 17 ο μαθητής, ο υποψήφιος, τακτικό για το αυτοκίνητο, να ξεκινάει να κάνει μαθήματα λοιπόν και να δίνει τα σήματα, τη θεωρία του. Και τα θεωρητικά μαθήματα. Να περιμένει να κλείσει τα 18. Σωστά. Τα θεωρητικά μαθήματα θα μπορούν να πιστοποιηθούν από τα 17, σωστά. Ενώ το πρακτικό σκέλος μόλις συμπληρώσει τα 18. Και απλά η ερώτηση δική μου θα ήταν πώς προάγει αυτό την οδική ασφάλεια. Εφόσον θέλουν από τα 17 να ξεκινήσουν, τότε να δίνουν εξετάσεις και από τα 17. Γιατί πρέπει να περιμένουν στα 18. Ούτως ή άλλως ξεκινά τη διαδικασία κάποιος υποψήφιος από τα 16 βγάζοντας δίπλωμα για 50. Ναι. Τώρα το να ξεκινήσει στα 17 τη διαδικασία και να περιμένει να κλείσει τα 18 για να προχωρήσει, ποιο το νόημα? Αναφορικά με τις προκαθορισμένες ερωτήσεις και την πρόταση να υπάρξει τράπεζα θεμάτων, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες ερωτήσεις. Τι λέει το Υπουργείο και οι ειδικοί? Τις πάμε στην άκρη και υπάρχει μια τράπεζα θεμάτων. Διαφορετικές λοιπόν ερωτήσεις σε κάθε εξέταση. Αυτό δεν σημαίνει? Κοιτάξτε, το ότι πρέπει να αλλάχτουν τα εγχειρίδια επιμόρφωσης, δεν το συζητάμε, πρέπει να αλλάχτουν. Ναι. Είναι πλέον παροχημένα. Βεβαίως και πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αυτές, ούτως ώστε ο υποψήφιος να μην μαθαίνει κάτι παπαγαλία πλέον, να διαβάζει κάτι, να το εκπαιδεύεται σωστά στα μαθήματα θεωρίας που κάνουμε, ναι, και να παίζει ρόλο και η κρίση του όταν απαντάει σε κάποια ερώτηση. Αναφορικά τώρα με την κατάρτιση των εκπαιδευτών οδήγησης και μία πιστοποιημένη επιμόρφωση κάθε 3 χρόνια, δηλαδή κάθε 3 χρόνια θα περνάτε από ένα σχολείο. Και αυτό είναι σωστό μέτρο. Και αυτό είναι σωστό. Εγώ προσωπικά συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή πρέπει σε κάθε διαδικασία της εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνεται μία επικαιροποίηση των γνώσεων. Συνεχώς, ειδικά στο χώρο το δικό μας, συνεχώς η τεχνολογία αλλάζει. Επομένως, το θεωρώ σωστό, αν κατευθύνεται προς τα εκεί το Υπουργείο, να το πράξει. Να μου πείτε λίγο τώρα, κύριε Τσουπάκη, σε περίοδο πανδημίας στο Ρέθυμνο, τα μαθήματα πραγματοποιούνται κανονικά, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει ένα, έχετε ανεβάσει χειρόφερνο, ποιο είναι το σκηνικό? Κοιτάξτε, σε περίοδο πανδημίας εμείς είμαστε ακόμα σε αναστολή. Εμείς, οι σχολές οδηγών, ακόμα δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύετε, βέβαια. Βρίσκονται σε αναστολή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μόλις βγει από την αναστολή και ξεκινήσουν οι εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Θα γίνει ένας χαμός. Θα γίνει ένας χαμός όχι μόνο λόγω της πανδημίας. Θα γίνει ένας χαμός διότι οι σχολές ακόμη δεν έχουν ορθοποδήσει από το έτος το 19 που επί 11 μήνες υπήρχε η αποχή των εξεταστών. Σωστά, πάλι δεν δουλεύαμε. Σωστά, πάλι σωστά. Δεν δίναμε εξεταστών. Πάλι έχει μαζευτεί ένας όγκος μαθητών από τότε. Ήταν μεγάλος ο αριθμός, κύριε Τσουπάκη, από την στιγμή που ουσιαστικά έληξε η απεργία.
μέχρι τη στιγμή του πρώτου lockdown, που αναγκαστικά και εσείς κλείσατε τις σχολές σας. Ήταν μεγάλος ο αριθμός των μαθητών οι οποίοι δεν είχαν δώσει εξετάσεις? Ναι, ήταν αρκετά μεγάλος ο αριθμός των μαθητών που δεν δώσαν εξετάσεις, διότι ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε, ειδικά εδώ στο Ρέθινο, και φαντάζομαι, από ό,τι κουβεντιάζω, όχι φαντάζομαι, από ό,τι ισχύει και σε ολόκληρη την Κρήτη, υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τους εξεταστές. Τα άτομα εννοώ των εξεταστών, ναι, τα οποία δεν επαρκούν. Μάλιστα. Το Υπουργείο τόνισε ότι και σε αυτό το τομέα θα αλλάξει κάποια πράγματα, θα προσθέσει εξεταστές. Περιμένουμε να δούμε. Μάλιστα. Κύριε Τσουπάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Εδώ είμαστε να σχολιάζουμε τα νέα δεδομένα τα οποία προκύπτουν και θα πούμε ακόμα περισσότερα όταν υπάρξουν βέβαια και επίσημες ανακοινώσεις. Είμαστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά.